Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τρίτη σήμερα κοντά σας φίλες και φίλοι μετά από καιρό και πάντα μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα www.box.gr φίλες και φίλοι κοντά σας για άλλη μία τρίτη σήμερα εδώ πάντα στην τροφιά του bbox.gr παρέα σήμερα φίλες και φίλοι όπως είχαμε κοινοποιήσει με έναν καλεσμένο από το μουσικό χώρο της Πάτρας επίσης έναν κύριο ο οποίος φαντάζομαι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τη σημερινή μας αυτή εκπομπή διότι είναι στο χώρο δηλαδή και δραστηριοποιείται στο μουσικό χώρο της Πάτρας κάποια χρόνια για να το γνωρίσουμε κι εμείς γιατί και εγώ δεν τον ήξερα, είναι σήμερα το γνώρισα. Μιλάμε φίλες και φίλοι για τον κύριο Παντελή και κάτω, το μουσικό αυτόν μουσικό που ειδικεύεται και στο μπουζούκι πιο πολύ και θα μας μιλήσει σήμερα φίλες και φίλοι για την καινούργια του δουλειά που βγαίνει σε λίγο καιρό, δηλαδή το τραγούδι το καινούργιο που θα κυκλοφορήσει το δικό του αλλά και θα αναπτύξουμε μια πολύ, πολύ όμορφη κουβέντα. Με τον Παντελή τον και κάτω. Να σε καλησπέρασα λοιπόν, Παντελή μου. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα και για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Και φαντάζομαι έχουμε να πούμε πολλά. Είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε ερώτηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε, θέλω λίγο να μου πεις όσον αφορά τον εαυτό σου, πριν μπούμε στα μουσικά τα δρόμενα τα δικά σου, θέλω λίγο να μου αναφέρεις αν προέρχεσαι από το χώρο της Πάτρας, αν είσαι από εδώ καθ' αυτού πατρινός. Και βεβαίως αν το τραγούδι και η μουσική μετέπειτα ήταν από τους κύριους στόχους της ζωής σου. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, από την Πάτρα είμαι εδώ. Υπάρχουν ρίζες στην Κεφαλονιά. Και κάπως. Κάπως, ακριβώς. Τώρα στην ερώτηση μου έκανες για το τραγούδι. Όχι, δεν ήταν. Μηχανογραφημένη λογιστική έχω σπουδάσει. Έχω δουλέψει και τα λογιστικά. Προέκυψε δηλαδή. Προέκυψε. Πάντα υπήρχε το μεράκι ξεκινώντας από έκτη δημοτικού. Να σου πω, ας πούμε, ότι ξεκίνησε το θέμα του μπουζουκιού. Ναι, οι γονείς σου είχαν κάποια ανάμειξη. Ξέρεις, γιατί συνήθως οι γονείς που ίσως έχουν κάποια ανάμειξη, γι' αυτό σε ρωτάω. Υποσυνείδητα, που βάζουν και τα παιδιά σε αυτό το δρόμο να ακολουθήσουν. Καταλαβαίνεις, μπαίνουν και τα παιδιά στη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό. Καμία και σχέση. Και πολύ πίσω, ας πούμε, στο σόι. Κανένας. Έτσι ξαφνικά μου βγήκε. Μια και είσαι και κεφαλονίτης, θέλω να μου πεις μαντινάδες κεφαλονίτικες. Έχεις ασχοληθεί με τη. Όχι. Γιατί έχεις και ρίζες από εκεί, γι' αυτό σε ρωτά, γιατί και εμένα είναι η μητέρα μου. Δεν έχει. Έχω ασχοληθεί. Όχι μαντινάδες κεφαλονίτες, δηλαδή μπάλου κεφαλονίτες. Πώς τα γενικά τα παραδοσιακά. Ξέρω κάποια τραγούδια έτσι. Τα παραδοσιακά τη κεφαλονιά. Δεν έχεις ασχοληθεί με αυτό. Και στο νησί, να σου πω και την αλήθεια, δύο φορές έχω πάει. Δεν έχεις δουλέψει εκεί. Όχι. Θα ήταν καλό κάποια στιγμή που σου δινόταν ευκαιρία το καλοκαίρι, καλώ ο πόντο των πραγμάτων. Έτσι, γιατί φαντάζομαι στην Πάτρα πόσα μαγαζιά είναι κλειστά, γι' αυτό σε ρωτάω. Συνήθως το καλοκαίρι είμαστε εκτός πάντων. Εκτός. Ναι. Κάνεις live δηλαδή εκτός. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τώρα για να πιάσουμε το θέμα το μουσικό, το δικό σου. Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια απασχολείς στο συγκεκριμένο χώρο αυτό. Τι το ιδιαίτερο και τι το ενδιαφέρον βρίσκεις εσύ, σαν προσωπικότητα εσύ, σε αυτό το χώρο. Επαγγελματικά ασχολούμαι από το 2000. Πώς προέκυψε, πώς έγινε να μιξήσουν. Ναι. Ασχολιώσαι να μου είπες από παιδάκι και είχες κάνει κάποια μαθήματα μπουζούκι. Έμαθα μπουζούκι, ναι. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου έπαιζα μπουζούκι κανονικά. Και ήσουν και καλός φαντάζομαι. Εντάξει, έτσι λένε. Μάλιστα, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα με τους τότε φίλους και ο δάσκαλος με τον μπαμπά και τη μαμά πηγαίναμε στα μαγαζιά που έπαιζε ο δάσκαλος. Μάλιστα. Μ' ανέβαζε να παίξω. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να σε εντριγκάρει και να θέλει όλο και περισσότερο να ασχοληθεί. Ακριβώς. Και ήρθε η στιγμή που τελείως ξαφνικά και τελείως στην τύχη να σου πω, ξεκινήσαμε σε ένα μαγαζί μαζί με τον κουμπάρο μου. Μάλιστα. Που είμαστε. Το 2000 η πρώτη σου δουλειά. Το 2000 επαγγελματικά. Επαγγελματικά πλέον. Σε ποιο μαγαζί αν επιτρέπετε εδώ. Ήτανε τότε στα Πευκάκια. Δεν υπάρχει τώρα. Ταβέρνα. Ταβέρνα ήταν, ναι. Παρασκευή, Σάββατο, κλασικά. Μια πολύ ωραία δουλειά. Γιατί μια πολύ ωραία εμπειρία, πρώτη εμπειρία. Ακριβώς γιατί ήταν στο ξεκίνημα και ήμουν τρελαμένος τότε τελείως. Όχι πως τώρα δεν είμαι δηλαδή, αλλά εντάξει. Θέλω να μου πεις εσύ το χώρο αυτό, μιας και τώρα δραστηριοποιείσαι κάποια χρόνια και έχεις πάρει ένα παραπάνω, είσαι γνώσης δηλαδή του χώρου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, μιας και παίζεις και μπουζού και αυτό βοηθάει φαντάζομαι, έτσι, και τους εκάστοτε ερμηνευτές, βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορεί να γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο στην περίπτωση δική σου στο μπουζούκι. Θέλω λίγο να μου πεις πώς τον κρίνεις σαν χώρο, είναι δύσκολος ή εύκολος χώρος. Κοίταξε Νικολέτα, θα σου πω, είναι πάρα πολύ δύσκολος σαν χώρος. Όχι... Και δει τη σημερινή εποχή, καταλαβαίνεις που θέλω να το πάω. Θα σου εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού, γιατί σαφέστατα υπάρχει ανταγωνισμός
μεταξύ των καλλιτεχνών. Καλά, έτσι. Και καμιά φορά είναι και θεμητός ο ανταγωνισμός. Ναι, ναι. Για να μπορεί να γίνει το κάθε καλλιτέχνης καλύτερο. Αλλά έχει γίνει πολύ δύσκολη η δουλειά μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι και το ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει την όρεξη να βγει όπως ήταν πιο παλιά. Σωστό, γιατί δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Όλο αυτό όλη αυτή η δύσκολη εποχή κάνει και τη δουλειά μας πιο δύσκολη. Και εσείς επειδή είσαστε και ανήκετε στο ψυχαγωγικό κομμάτι, να το πούμε έτσι. Οφείλουμε να είμαστε, να είμαστε ο χαρούμενος που θα δεις μπροστά σου. Βεβαίως. Με όλα τα προβλήματα που μπορεί να μας ακολουθούν. Εντάξει, είναι ένας χώρος πολύ όμορφος, γιατί έχει να κάνει με καλλιτεχνικής δραστηριότητας πράγματα. Σωστά. Και ένας χώρος πολύ δύσκολος ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι με τη συγκεκριμένη δουλειά, ας πούμε, αυτή τη δουλειά που κάνω, παίζω μπουζού και τραγουδάω, παρακαλώ το Θεό να είμαι μονίμως ερωτευμένος, γιατί είμαι ερωτευμένος με αυτή τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όποιος έχει πάθος για οτιδήποτε, όσον αφορά το επαγγελματικό σκέλος, μιλάμε πάντα. Φαίνεται και προχωράει. Έτσι, ναι. Όταν έχεις πάθος για κάτι. Σίγουρα. Και το αγαπάς πάρα πολύ. Αυτό βγαίνει, ας πούμε, και προς τον κόσμο. Το πρώτο κομμάτι που ήταν το μπουζούκι, ας πούμε, το παιχτικό κομμάτι, μου βγήκε από μικρό. Το δεύτερο κομμάτι, το τραγουδιστικό κομμάτι, μου βγήκε λίγο πιο μεγάλο. Το μπουζούκι είναι ένα όργανο δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ παρακολουθούσα με τον παπά μου από μικρή το Χιώτη, παράδειγμα. Ο Χιώτης που ήταν ο πρώτος μπουζουκτής στην Ελλάδα κτλ. Από το Χιώτη μάθαμε όλοι. Ναι. Είναι όμως δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Κοίτα, δεν υπάρχει θέλει δύσκολο κάποιος, όργανο. Θέλω λίγο να μου διευκρινίσει το εξής. Για κάποιος, αν θέλει να ακολουθήσει και να μάθει, έτσι, να εκπαιδευτεί πάνω σε κάποιο μουσικό, είτε κιθάρι, είτε μπουζούκι, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να έχει κάποιο το ταλέντο, να έχει την κλίση, εσύ πιστεύεις, ή διδάσκοντας κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, τα παιδάκια τα μικρά που θέλουν να ξεκινήσουν από μια ηλικία, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ, όπως κάποια κοριτσάκια πάνε μπαλέτο από μικρή και κατά τη διάρκεια φαίνεται αν έχουν κλείσει προς αυτό το χώρο. Έτσι φαντάζομαι και τα παιδάκια, ας πούμε, που μαθαίνουν κιθάρα, που μαθαίνουν αρμόνια, που μαθαίνουν φωνητική, που κάνουν και οτιδήποτε. Πρέπει να έχουν και κάποιο ταλέντο. Ή πιστεύεις διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας ένα παιδί ότι μαθαίνει, ας πούμε, και αποκτά μια εμπειρία, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει πολύ καλό στο κομμάτι αυτό. Το πρώτο βασικό κομμάτι, και στο λέω γιατί κάνω μαθήματα σε παιδιά. Γι' αυτό θα αναφέρω και εγώ, θα το πούμε. Και θέλω να πεις και την εμπειρία σου με τα παιδιά, γιατί φαντάζομαι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να μαθαίνεις μικρά παιδάκια. Και μαθαίνω και εγώ, δεν μαθαίνω με τα παιδάκια, μαθαίνω και εγώ πράγματα. Μαζί με τα παιδιά μου. Βεβαίως. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι ότι κάτι πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς αυτό. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Ναι. Το οποίο εμείς, δηλαδή. Το οποίο ο σωστός ο δάσκαλος θα το πάρει και θα το ανοίξει να το δει το παιδί ότι το έχω αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα το χτίζουν σιγά σιγά. Θα το βγάλει πιο εύκολα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάτι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα μελέτης. Και όταν λέμε μελέτη, εννοούμε πολύ μελέτη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τίποτα δεν είναι δύσκολο και τίποτα δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, ας πούμε, μουσικοί, δεν σταματάς ποτέ να μελετάς. Καλά, φυσικά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σου πω ότι εγώ προσωπικά από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι πάνω στο μπουζούκι, πάνω στο όργανο. Και όχι πάνω εκεί, και τη φωνή μου να εξασκώ. Είναι θέμα μελέτης καθαρά. Έχεις μπει στη διαδικασία να κάνεις και μαθήματα φωνητικής, Παντελή? Πέρα από το κομμάτι το μουσικό που είσαι, γνωρίζεις πολύ καλά τον μπουζούκι, ναι, κλπ. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι, όχι. Δεν θα ήταν πιο εύκολο για σένα? Φυσικά, και είναι κάτι το οποίο είναι στις βλέψεις μου. Είναι σλέψη να κάνω μαθήματα. Α, μέσα στο σχέδιο. Βέβαια, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς, πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος. Ναι, καλά, και εμείς θέλουμε να το προχωρήσουμε. Εγώ προσωπικά το φοινικό κομμάτι θέλω να το προχωρήσω κι άλλο. Και φυσικά θα κάνω κάποια μαθήματα. Θέλω λίγο να μου πεις τώρα, εσύ, τα ακούσματά σου θέλω λίγο να μου πεις, μιας και έχεις καταπιεστεί με αυτό το χώρο από μικρή παιδική ηλικία, έτσι. Ναι. Λίγο τα ακούσματά σου να μου πεις και προς τα πού κλείνεις, δηλαδή τι προτιμάς να ακούς όταν είσαι, ξέρω εγώ, πέρα από το κομμάτι το μπουζούκι, ας πούμε, που το μπουζούκι παραπέμπει στο λαϊκό στοιχείο, έτσι, να πούμε. Okay. Το λαϊκό, ελληνικό, ακριβώς, παραδοσιακό στοιχείο είναι το μπουζούκι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις όμως τα δικά σου τα ακούσματα. Κατά κανόνα είμαι στο λαϊκό κομμάτι, όπως το πες, και συγκεκριμένα στο παλιό λαϊκό. Έτσι. Δηλαδή, τι ακούσματα έχεις ακούσει και ποιους καλλιτέχνες, ας πούμε, θαυμάζεις πάρα πολύ, έτσι, από τις παλιάς κοπής καλλιτεχνών γενιάς, ας πούμε, παλιάς. Γενικά, όλη τις παλιάς κοπής, όπως το είπες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και μουσικοί, έτσι. γιατί τότε τραγουδούσαν και παίζανε και κάποιο ρόλο, πάρα πολύ, έτσι. Ακριβώς.
Θεωρώ δεν ξέρω, ότι... πλήτη Μαρινέλα ή που. Φωνάρα, τώρα η Μαρινέλα. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν από τις καλύτερες φωνές, ας πούμε. Θεωρώ ότι πέρα. Όλοι είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Όλοι είχαν κάτι το οποίο θα μπορούσε να σε καθυλώσει. Mm-hmm. Καζατζίδης. Εσύ έχεις ακολουθήσει δηλαδή κάποιους από αυτούς ή είναι αξιοζήλευτη πορεία, ούτως ώστε να μπορείς να πατάς πάνω σε αυτούς. Καταλαβαίνεις. Ναι, να παίρνεις δηλαδή καταλαβαίνω. Κάποια. Θα σου πω κάτι όμως. Εγώ είμαι λίγο τον άκρο. Mm-hmm. Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα. Μ' αρέσει, ας πούμε, θα σου πω για το κομμάτι του Μπουζουκιού. Μ' αρέσει και το παίξιμο του Τσιτσάνη. Mm-hmm. Μ' αρέσει και το παίξιμο του Παλαιολόγου. Είναι δύο άκρα αντίθετα. Mm-hmm, mm-hmm. Μελετάω και τους δύο. Μελετάω τέτοιου είδους, ας πούμε, καλλιτέχνες. Τώρα, φωνητικά, εντάξει, η παλιά λαϊκή ήταν όλοι Διονυσίου, Καζατζίδης, mm-hmm. Βυθικότσης. Που έχουν ήτανε, ιστορία. Ήταν όλοι. Από αυτούς μάθαμε. Από αυτούς μάθαμε. Mm-hmm. Και γενικά στα παιδιά που κάνω μάθημα, δεν τους προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν βάσει το παλιό λαϊκό τραγούδι mm-hmm. για να μπορέσουν να προχωρήσουν μετά και να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά του σημερινού λαϊκού τραγουδιού με το τότε. Θέλω να μου πεις λίγο τα παιδάκια αυτά με τα οποία εσύ ασχολείσαι και έρχεσαι σε επαφή, ας πούμε, καθημερινή mm-hmm. και τους κάνεις μαθήματα. Είναι εύκολο, ας πούμε, για αυτούς, να σου πω. Θέλω όχι να παίζουν μπουζούκι και να mm-hmm. μαθαίνουν ναι, ναι. τα ακούσματα αυτά, αν τους είναι οικεία. Γιατί είναι, εντάξει, είναι μια παλιά γενιά, ακριβώς. αλλά τα βρίσκουν ενδιαφέροντα. Προσπαθώ εγώ να το κάνω ενδιαφέρον. Mm-hmm. Προσπαθώ εγώ να το κάνω ενδιαφέρον στο κάθε παιδάκι. Και συνάμα μελετώ και το κάθε παιδάκι. Να δω πού ακριβώς πρέπει να το πάω στο παλιό λαϊκό που mm-hmm. μιλάμε τώρα, σε ποιον καλλιτέχνη να το πάω. Mm-hmm. Να δω κατά πόσο. Τι ποσοστό ευαισθησίας έχει το παιδάκι. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπω μέσα από το μάθημα γενικά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι κάθομαι απέναντι με το παιδάκι, του λέω κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Mm-hmm. Μιλάμε, κάνουμε πλάκα, mm-hmm. του mm-hmm. τον μπερδεύω λίγο, του λέω και το σχολείο. Μέσα στο μάθημα είναι όλα αυτά. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ ωραία και με γεμίζει εμένα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμένα πραγματικά με γεμίζει. Και σου δίνει χαρά βεβαίως, γιατί. Φυσικά και μου δίνει χαρά και έχω και. Μεταφέρει γνώσεις σε πιο μικρά παιδιά και μελλοντικά ταλαντούχους καλλιτέχνες μπορεί, έτσι. Ναι, γιατί όχι. Φυσικά. Είναι θέμα αυτό που σου είπαμε μελέτης. Έχω και μεγάλους, δεν είμαι ο βλέπεις εδώ παιδάκια. Πέρα αυτά τα παιδάκια τώρα, γιατί εσύ βρισκόμαστε στο χώρο της Πάτρας. Mm-hmm. Έχουν ταλέντο τα παιδάκια αυτά. Δεν θέλω να πει μεμονωμένα, έτσι. Ναι. Οι γονείς που τα φέρουν σε σένα έχουν δει κάτι, πιστεύει στο παιδί του. Και το προχωρούν τόσο ώστε να μπορούν να κάνουν μαθήματα. Έχουν δει κάτι ή πολλοί γονείς, ας πούμε, πώς ας πούμε τα πάνε. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί τα παιδάκια που έχω όλα έχουν κάτι. Mm-hmm. Όλα έχουν κάτι. Έχουν κάτι προς και επειδή είναι και η ιδιοσυγκρασία μου τέτοια, η οποία δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω, mm-hmm. αν δω ένα παιδάκι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή δεν θα ανταπεξέλθει, ενημερώνω τους γονείς. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδεύουμε. Το παιδάκι, ναι, θα μάθει. Το παιδάκι δεν θα μάθει. Mm-hmm. Είναι απλό. Ναι, εγώ σωστά, έτσι είναι πώς θα παίρνει το κάθε παιδί. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει κλείσει προς αυτό το χώρο ή όχι. Είμαι τυχερός γιατί τα παιδάκια που μου έρχονται έχουν κάτι όλα. Όλα τα παιδάκια. Ωραία, και μεγάλοι, όχι μόνο παιδάκια. Τι ηλικίες, ας πούμε, κοροϊδεύεις. 14, 13, mm-hmm. 12, mm-hmm. 40. Και μεγάλους, ας πούμε, ανθρώπους, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Κατά βάση, ας πούμε, άντρες πιο πολύ. Ναι, έχω γυναίκες. Μόνο. Δεν υπάρχει κάποια κυρία που να θέλει να μάθει μπουζούκι. Δεν μου έχει τύχει. Όχι, από τις καλλιτέχνηδες που ασχολείσαι. Δεν γνωρίζουν καμία μπουζούκι, ας πούμε. Είναι δύσκολο, Όχι. Ναι, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πολύ είναι αντρικό. Αντρικό, ας πούμε. Αντρικό όργανο. Ναι, όργανο. Γιατί, ας πούμε, στα αστέρια εγώ του Μπερλέκη παίζουν άντρες και γυναίκες. Εντάξει, ναι, ναι. Στα αστέρια είναι κοπελίτσα ή. Και παίζει και καλό του Μπερλέκη. Ναι, γι' αυτό ναι. σε ρωτάω αν στο μπουζούκι υπάρχει. Το μπουζούκι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο όργανο. Ναι. Είναι... Και θεωρώ, πιστεύω ότι είναι και δύσκολο σαν όργανο. Μέχρι να πάρει τον αέρα, ας πούμε. Δεν θα σου έλεγα ούτε ότι είναι δύσκολο ούτε ότι είναι εύκολο. Είναι καθαρά. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί λέγοντας ότι είναι δύσκολο, θα πεις ότι εντάξει. Δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είναι και εύκολο. Είναι Μάλιστα. θέμα μελέτης. Μάλιστα. Καθαρά. Ωραία, ωραία. Τώρα, θέλω λίγο να μου πεις, Παντελή μου, γιατί εμείς έφεραμε σήμερα εδώ λόγω mm-hmm. του κύριου μέσω έτσι και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί είναι η δεύτερη φορά έτσι που. Η σημερινή δηλαδή εκπομπή φίλες και φίλοι είναι από το κατάστημα, το εστιατόριο Κυριάκος Βέρας στην Αγιάννη Ιωάννη Μπράτσικα 60, έτσι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κυριάκο. Και μέσα αυτό, ας πούμε, ήρθες σήμερα εδώ. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λίγο τη συνεργασία σου με τον κύριο Κυριάκο τον Βέρα, πώς προέκυψε η φετινή αυτή η συνεργασία μόνο. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε και από κάποια άλλα έτη πριν. Έτσι, είναι φετινή. Πώς προέκυψε, πώς τον βλέπεις σαν ιδιοκτήτη του εστιατορίου εκεί εστιατόρα, ο οποίος, ας πούμε, έχουν παρελάσει εκεί πέρα αυτό, τον είχαμε την προηγούμενη φορά εδώ και το ρώταγα γιατί έχουν παρελάσει
Mm-hmm. Πολύ μεγάλοι άνθρωποι από το χώρο του θεάματος αλλά όλοι. Και της μουσικής. Έτσι, όλοι, δηλαδή, ναι. Πίτσα Παπαδοπούλου, Καράς και διάφορα. Πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω εσύ όταν τραγουδάτε εκεί, γιατί νομίζω είσαστε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή μεσημέρι. Κάθε Κυριακή μεσημέρι είσαστε. Ναι. Και όχι μόνο νομίζω. Και κάποιες αργίες. Και αργίες, ναι. Και κάποιες αργίες. Κυριακή μεσημέρι και αργίες. Για πες μας δύο λόγια για την συνεργασία αυτή τη φετινή. Και κατ' επέκταση και τη φιλική, την σχέση σας, την προσωπική με τον. Ο Κυριάκος είναι ιδιαίτερος. Ιδιαίτερα αξιοπρεπής mm-hmm. επιχειρηματίας. Και καλός άνθρωπος. Και καλός σαν είναι χαρακτήρα. Ένα εξαιρετικό παιδί, mm-hmm. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί που στο θέμα συνεργασίας είναι, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να ταιριάξει τα χνότα σου ναι, ναι, ναι. με κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, mm-hmm. Κάνουμε και Κυριακές μεσημέρι και αργίες και περνάμε υπέροχα. Mm-hmm. Περνάμε υπέροχα. Το κλίμα είναι φανταστικό. Είναι πολύ φιλικό. Είναι πολύ φιλικό. Είναι οικείο, ζεστό το περιβάλλον. Είναι επαγγελματίας στη δουλειά που κάνει στην εστίαση. Είναι επαγγελματίας καθαρά. Είναι επαγγελματίας και έχει επεκταθεί τώρα από ό,τι μας ανέφερε εδώ. Έχει ανοίξει και το δικό του το catering. Έχει κάνει και κάποια άλλα βήματα δηλαδή στον χώρο αυτό. Εκεί λοιπόν παίζουμε, όπως είπα, Κυριακές μεσημέρι και αργίες, μαζί με άλλα τρία άτομα. Mm-hmm, να μας τα αναφέρεις βεβαίως, όλους τους συντελεστές δηλαδή του. Σαν συγκρότημα λειτουργεί. Συγκρότημα, ναι, ναι. ναι. Mm-hmm. Σχηματάκι. Είναι ο Σωτήρης ο Πούτος που παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Μάλιστα. Είναι η Μαρία Δημάκου τραγουδάει. Mm-hmm. Και ο Άκης ο Χατζημικές παίζει κουστά. Μάλιστα. Και έχουμε πλαισιώσει ένα, έτσι, ένα πολύ όμορφο παλιό λαϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι κομμάτια, παλιά κομμάτια. Κατά βάση. Κατά ή βάση, και σημερινά κομμάτια. Κατά βάση παλιό λαϊκό, ξεκινώντας mm-hmm. βέβαια από πιο έντεχνα κομμάτια. Mm-hmm. Έτσι, τα οποία μπορεί και να μην χρειάζεται μπουζούκι, βέβαια. Εγώ, πάντα σε τέτοιου χώρου προσαρμόζουν έντεχνα κομμάτια. Γιατί ναι. γίνεται αυτό. Και δεν πάνε κατευθείαν στο λαϊκό. Εντάξει, ίσως γιατί είναι αρχή. Στην αρχή να πας λίγο έτσι πιο ελαφριά και μετά να το. Προσπαθούμε να τραβήξουμε τον κόσμο κοντά μας, ξέρεις. Λίγο να πιο... φάει, να ακούσει τα τραγούδια του και μετά να κάνει και το κέφι. Ναι, ναι. Ναι, με τα παιδιά. Με τα παιδιά συνεργαζόμαστε και χρόνια. Mm-hmm. Και με το Σωτήρι πολύ παλιά σε κάποιο άλλο μαγαζί. Θα τα πούμε. Με τη Μαρία δουλεύουμε 8 χρόνια μαζί. Μάλιστα. Και με τον Άκη δουλεύουμε τα τελευταία 2 χρόνια μαζί. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραία mm-hmm. και το προτείνω και στον κόσμο να μας και εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ με τον Άγγελο γιατί βεβαίως να έρθετε, mm-hmm. δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή θα έρθουμε. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Έχετε δέσει δηλαδή σαν ομάδα, το πρόγραμμα είναι καθαρά λαϊκό. Έχουμε δέσει σαν ομάδα γιατί όπως σου είπα παίζουμε και χρόνια μαζί, και χρόνια. Αλλά έχουμε δέσει και με το μαγαζί. Παίζει ρόλο αυτό. Για το μαγαζί φυσικά εντάξει γιατί έχεις πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κυριακό το Βέρα. Έχετε καλές σχέσεις. Αλλά γενικά το μεταξύ έχει να κάνει δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να γνωρίζει και περισσότερα χρόνια για να έχει δουλέψει. Έχει να κάνει. Φυσικά έχει να κάνει. Κοίταξε, το αποτέλεσμα εννοώ είναι το θα καλύτερο. Θα σου πω κάτι. Επειδή όπως είπαμε και στην αρχή ότι η δουλειά μας είναι δύσκολη. Mm-hmm. Είναι δύσκολη γιατί εμείς την κάνουμε δύσκολη. Έτσι. Εννοώ δηλαδή οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Σωστό. Θέλω να καταλήξω στο λόγω του ανταγωνισμού αναφέρεις. Και όχι μόνο. Όταν λοιπόν έχεις επιλέξει. 2, 3, 5, 10 ανθρώπους mm-hmm. να συνεργάζεσαι. Mm-hmm. Αυτή η συνεργασία που δένει, γιατί θα δέσει, βγαίνει και στον κόσμο. Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει ότι αυτό το σχήμα είναι μαζί, είναι χρόνια, είναι δεμένη. Mm-hmm. Και ναι, φυσικά τους συνεργάτες μου δεν τους αλλάζω, mm-hmm. δεν τους συζητάμε και επιλέγω πολύ τους συνεργάτες μου. Mm-hmm. Για να μην έχω προβλήματα ούτε εγώ. Εσύ δηλαδή έχεις επιλέξει το όλο σχήμα. Έχω πει, ναι, στο συγκεκριμένο χώρο. Επέλεξε εσύ τα υπόλοιπα μέλη του σχήματος. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Εμείς θα σας ευχηθούμε που θα έρθουν να σας απολαύσουν και όσοι κάποιοι να φάμε και φαγητό. Φυσικά, κάνετε και τέτοια. Α, κάνετε και αφιερώσεις. Φυσικά. Και ερωτικά τραγούδια. Τα πάντα. Και ερωτικά. Τα πάντα. Λοιπόν, το ερωτικά δεν το είπα τυχαία. Τώρα θα σε πάω στα εξής. Λοιπόν. Να σας ακούσω. Γνωρίζω και είπαμε εμείς προηγουμένως ότι εσύ τώρα πλέον. Και σου ευχόμαστε όλα ψυχά να έχεις πολύ καλή επιτυχία σε αυτό το κομμάτι γιατί νομίζω είναι η πρώτη σου δισκογραφική έτσι, δουλειά, ναι, έτσι, ναι. επαγγελματική, ναι. δική σου δουλειά. Το πρώτο. Έτσι, το πρώτο σου τραγούδι που βγαίνει σε πόσες μέρες, είπαμε, σε 2 εβδομάδες περίπου. Περίπου σε 2 εβδομάδες. Μαζί με το βίντεο κλιπ. Ακριβώς. Έτσι, πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο, πώς πήρες την απόφαση, μιας και σε χρόνια τώρα στον mm-hmm. χώρο και θεώρησες ότι είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε να αφιερωθείς, να συγκεντρωθείς, να κάνεις το δικό σου κομμάτι. Και μαζί με ποιους άλλους συντελεστές λίγο θέλω να μου πεις και τους άλλους συντελεστές, στίχους, μουσική φυσικά, δηλαδή. Φυσικά. Και γενικά οι στίχοι θέλω να μου πεις λίγο. Θα μου πεις τους συντελεστές.
γενικά η έκφραση ενός τραγουδιού. Mm-hmm. Ο ερωτισμός, η έκφραση και γενικά όλο αυτό που βγαίνει από ένα τραγούδι. Mm-hmm. Συντέλεσες κι εσύ, δηλαδή στο να αποθέσεις το δικό σου προσωπικό στοιχείο, δηλαδή κατάλαβες τι σου λέω. Κατάλαβα. Όταν εμένα, παράδειγμα, είμαι τραγουδίστρια, έτσι. Και μου γράφεις εσύ, παράδειγμα, ένα τραγούδι. Mm-hmm. Και μου λες, Νικολέτα, μου νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για σένα το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Το ακούω εγώ. Εγώ, σαν τραγουδίστρια, παράδειγμα, για παράδειγμα μιλάω τώρα. Πιστεύω ότι ακούγοντας ένα τραγούδι, θα εναποθέσω και εγώ το στοιχείο το δικό μου. Αν μου αρέσει κάτι, αν δεν μου αρέσει, ναι. Πώς θα μου βγει. Εσύ, μια και είσαι γνώση τώρα και στο μπουζούκι, δηλαδή από μουσική γνωρίζεις δηλαδή πάνω κάτω. Λίγο πολύ. Ναι. Έχεις αναποθέσει και το δικό σου στοιχείο. Είναι βιωματικό δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιωματικό. Είναι ιστορία ενός φίλου γνωστού από το περιβάλλον. Πώς εμπνευστήκατε. Βιωματικό δεν είναι το τραγούδι. Mm-hmm. Πώς έγινε η περίπτωση με το τραγούδι. Mm-hmm. Απλά είπα κάποια στιγμή στον ένα από τους δύο συντελεστές ότι ρε παιδί μου που δουλεύουμε και μαζί, κάνε μου και εμένα ένα τραγούδι, ρε παιδάκι μου, φτιάξε ένα τραγούδι. Α, μάλιστα, έτσι, εντελώς στοιχεία δηλαδή, ναι. Εγώ το είπα στην αρχή τέτοιο. Στην πλάτη. Ναι. Και γυρίζει ο συνάδελφος και μου λέει, ναι, εντάξει, θα το κάνουμε. Οκ. Okay. Mm-hmm. Και μένω εκεί, ότι θα. Mm-hmm. Και έρχεται ένα πρωί και μου λέει το τραγούδι. Ορίστε, λέω. Ποιο θα το πει εγώ. Μάλιστα. Ενώ ξέρει τη φωνή σου, γνωρίζει ναι, ναι, ναι. Κοίτα, το τραγούδι νομίζω είναι πάνω μου. Mm-hmm. Φωνητικά. Mm-hmm. Είναι πάνω μου. Μιλάει για την επιμονή μου. Πες μας δύο λόγια για το τραγούδι. Θα σου πω. Μιλάει για την επιμονή μου να παραμείνω σε μία σχέση τη στιγμή που ξέρω ότι θα καταστραφώ. Μάλιστα. Α, είναι τέτοιο. Είναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, συντελεστές λοιπόν είναι ο Γιώργος ο Μακρύδης, mm-hmm. στίχη. Mm-hmm. Στίχη και, λάθος. Συγγνώμη. Ναι. Μουσική, mm-hmm. ο Γιώργος ο Μακρύδης, mm-hmm. είναι ο πατρινός. Ναι, δουλεύουμε ναι. και χρόνια με τον Γιώργο. Και ο πατέρας του Γιώργου, ο Μάνος ο Μακρύδης, mm-hmm. είναι η στίχη. Μάλιστα. Έγραψε τους στίχους. Στίχους, μουσική δηλαδή, μάλιστα. Πατέρας και γιος. Και ενορχίστρωση και ολοκλήρωση του τραγουδιού είναι ο Γιώργος ο Γιαννικόπουλος, mm-hmm. στο στούντιο Orange. Μάλιστα. Λοιπόν, το τραγούδι... Το ξέρω τον Γιώργο, είναι ένα ρόλο, το ξέρω πολύ καλά. Ναι, ναι, έχω μιλήσει το καλοκαίρι με τον Γιώργο, ναι. Θα τα ακούσετε. Σε δύο εβδομάδες περίπου θα βγει. Mm-hmm. Είσαι ενθουσιασμένος. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχει και στοιχεία φωνητικά που ήθελα εγώ να έχει. Mm-hmm. Το μπουζούκι υπάρχει σε στοιχείο μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι. Mm-hmm. Δεν έχουμε βάλει μπουζούκι. Ναι, μου είπες ότι είναι ελαφρολαϊκό, λαϊκό, προσιφτετέλη. Είναι, είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό. Ταξιδικό απλήθη δηλαδή. Είναι αργό τσιφτετέλη. Αργό τσιφτετέλη κιόλα. Ναι. Mm-hmm. Είναι ωραίο. Πιστεύω ότι θα αρέσει. Και πώς αποκαλείται ο τίτλος? Καταστροφή μου. Καταστροφή μου. Το τραγούδι λέγεται Καταστροφή μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε να πάει καλά το τραγούδι. Και εσύ να έχεις μια πορεία πολύ καλή και στο τραγουδιστικό κομμάτι. Ναι, πολύ, γιατί ναι. μου έχεις δώσει την εντύπωση ότι ο κόσμος εδώ στην Πάτα σε ξέρει πιο πολύ σαν μουσικό, Παντελή. Τώρα σου δίνεται ευκαιρία δηλαδή να αναπτύξεις και αυτό το ταλέντο, καταλαβαίνεις. Ναι. Θεωρώ όμως ότι πιο πολύ είσαι γνωστός, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Κατάλαβα. Στο κομμάτι το μουσικό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, να σου πω είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Βέβαια τραγουδάω χρόνια, απλά δεν έχει τύχει να δουλέψω σε μπουζούκια. Γιατί? Αυτό θέλω να μου το πεις, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό. Από εσύ επιλέγεις τώρα χώρους, οι οποίοι είναι μικροί, ζεστοί χώροι, ναι. εκεί έτσι πιο φιλικοί χώροι, όπως ρεστοράνες, εστιατόρια, lives που κάνετε ακριβώς. κατά καιρούς. Και με επώνυμους καλλιτέχνες από το χώρο της Πάτρας εννοώ, ναι, δηλαδή ναι, ναι. γνωστούς ανθρώπους. Αλλά θέλω να μου πεις, πώς σχέτε με μια σχέση τόσο χρόνια στον χώρο και είσαι και μπουζούκι παίζεις, που το μπουζούκι είναι ένα βασικό στοιχείο δηλαδή. Mm-hmm. Και για κάποια. Για τα μπουζούκια, ας πούμε. Και θα μπορούσες κάλλιστα να πας και να τραγουδήσεις και να, συγγνώμη, να είσαι εκεί και σαν μπουζούκι. Αλλά βεβαίως και να έχεις και ναι. κάποιο ρεπερτόριο εκεί πέρα όσον αφορά. Κοίταξε να δεις. Είναι καθαρά από επιλογή. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει ότι στους χώρους που έχω δουλέψει και δουλεύω, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι λίγο πιο άμεση με τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς να υποβαθμίζω τα μαγαζιά, τα μπουζούκια που λέμε. Μα δεν υποβαθμίζουμε, είναι άλλη χώρη. Απλά εκεί είναι πιο φιλική, πιο εκεί η χώρη. Και έρχεσαι πιο κοντά με τον ναι. πελάτη, ας πούμε. Δηλαδή, και δεν είσαι ίσως περισσότερο και με τον πελάτη. Μα ζητά mm-hmm. τραγούδια, ας πούμε, έτσι, φωναχτά. Πώς ναι, να ναι, 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 κατάλαβα. Που δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις αυτό mm-hmm. στα μπουζούκια. Ναι. Κατά επιλογή, λοιπόν, δουλεύω σε αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Και μ' αρέσει και με ευχαριστεί, με γεμίζει. Μάλιστα. Με γεμίζει. Ωραία. Άμα όμως σου δινόταν αργότερα και κάνεις το τραγούδι το δικό σου και έχεις προτάσεις, θα το σκεφτείς να πας και στα μπουζούκια. Κοίταξε να δεις, το τραγούδι έγινε καθαρά για να. Για να με μάθει και λίγο ο κόσμος, mm-hmm. έτσι μην κρυβόμαστε. Αλλά. Ναι, να δείξει και το
Εντάξει. Αυτό είναι και μια έκφραση της ψυχής του τραγουδί. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι μόνο για σε μάθει ο κόσμος, είναι και κάτι, μια εσωτερική σου ανάγκη, ας ακριβώς. Πούμε. Είμαι ανοιχτός σε όλα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, αν υπάρξει μια τέτοια πρόταση για ένα τέτοιο μαγαζί. Να ξέρεις, είμαι γουρλού, από ό,τι μου λένε, έτσι. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Να ξέρεις, είμαι γουρλού. Και θα έχουμε εδώ, εδώ είμαστε εμείς, όταν με το καλό κυκλοφορείς και το τραγούδι, αργότερα μπορεί, κάτσε να δούμε πώς θα πάει λίγο καιρό. Ναι. Αυτό θα κυκλοφορείς για να ξέρει ο κόσμος τώρα πού, στα ραδιόφωνα, πού, σε YouTube. Θα παίξεις πού? Σε ραδιόφωνα, σαφέστατα YouTube. Στο YouTube, γιατί πλέον όλα... Ναι, εντάξει, πλέον εκεί είναι το Facebook, η γνωστή διαδικασία, ναι, θα παίξεις σε ραδιόφωνα. Παίξεις τώρα, σε πατρινούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα που θέλω να σε πω τώρα. Μια και σε φέραμε σήμερα εδώ, Παντελή μου, εδώ εμείς έχουμε καλέσει ένα διαδικτυακό. Εγώ TV Channel αποκαλείται, δηλαδή ένα διαδικτυακό ιντερνετικό κανάλι. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις τη σχέση σου με τα social media, αν είναι καθημερινή η σχέση σου και αν στο κομμάτι της δουλειάς σου έχει βοηθήσει, σε βοηθάει όσον αφορά την προβολή της δουλειάς σου, τα lives που κάνετε κατά καιρούς γενικότερα. Και αν είσαι άτομο ιντερνετικός τύπος, είσαι άνθρωπος που θα κάτσεις, δηλαδή να συνομιλήσεις με πελάτες, με το κοινό σου, ξέρω εγώ, που σε ακολουθεί, αν υπάρχει κοινό, ας πούμε, ναι. Με ανθρώπους που σου δίνεται το βήμα να μιλήσεις μέσα από εκεί, αλλά βέβαια και αν προωθείς τη δουλειά σου. Καθημερινή επαφή μου με τα social media δεν είναι. Η διαφήμιση που κάνει το εκάστοτε μαγαζί που δουλεύω, που εμφανίζομαι, εν μέσω κάποιων καναλιών, υπάρχει και δεν με ενοχλεί. Εκεί δηλαδή είναι η άμεση σχέση που έχω. Φυσικά μιλάω Facebook με τους φίλους μου και τους ανθρώπους που με ακολουθούν και με τιμούν. Αυτή είναι η επαφή. Μη φανταστείς, όχι, δεν έχω καθημερινή επαφή με τα media. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο στη δουλειά μας. Μεγάλο ρόλο, σαφέστατα. Αλλά εσύ το χρησιμοποιείς όταν έχεις χρόνο, ας πούμε. Γιατί φαντάζομαι έχεις και τα μαθήματα σε καθημερινή. Είσαι ακριβώς. Λίγο στρεσαρισμένος. Έτσι ακριβώς. Δεν έχεις το χρόνο τον κατάλληλο. Ακριβώς. Όπως το είπες. Ακριβώς. Αλλά τώρα με το τραγούδι πρέπει να ασχοληθείς. Ναι, θα γίνει. Έτσι πρέπει. Θα προωθηθεί και θα με βοηθήσουν και κάποιοι φίλοι. Το βίντεο κλιπ ποιος θα στο έχει αναλάβει, αν επιτρέπετε, που θα γίνει το βίντεο κλιπ? Το βίντεο κλιπ το έχει αναλάβει πάλι συνεργάτης, ένα εξαιρετικό παλικάρι καλλιτέχνης καθόλα. Μάλιστα. Ο Άξιο Χατζημικές. Που δουλεύουμε και στον Κυριάκο. Δουλεύετε μαζί. Παίζει κουστά. Α, μάλιστα. Ναι. Α, έχει αυτή τη δημιουργική τάση που θα γίνει. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε πω στο εξής. Θέλω λίγο να μου πεις τις συνεργασίες από παλιότερα που δεν σε ρώτησα προηγουμένως. Α, παίζετε τραγούδι. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι, να τον ακούσουμε λίγο, να το απολαύσουμε και σε λιγάκι πάλι μαζί. Yeah.
ακούσαμε λίγο, πήραμε μια γεύση από εσένα, Παντελή μου. Από κάποιο χώρο συγκεκριμένο, δεν ξέρω πού είναι, σε ποιο χώρο είσαι εκεί που σε ακούσαμε. Εδώ είμαστε σε ένα ακουστικό live. Mm-hmm. Στη Μιαούλη, σε ένα μικρό, μια μικρή καφετέρια. Μάλιστα. Α, σε τέτοιο τύπο. Ναι, πιο, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Και, ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, τι να σε ρωτήσω. Θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω το εξής. Θέλω λίγο να μου πεις γενικότερα από τα μαγαζιά της Πάτας. Είπαμε ότι εσύ επιλέγεις πιο μικρούς χώρους, ζεστούς και τα λοιπά, πιο φιλικούς. Γιατί ναι, θεωρείς ότι σου ταιριάζει και ίσως λίγο ναι, με την προσωπικότητά ναι, σου, έτσι. Αλλά αν υπάρξουν κάποιες προτάσεις, θα πεις και όχι, δεν το συζητάω. Έτσι, ναι, από εδώ και μπρο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο σε ποιους χώρους έχεις συνεργαστεί εδώ στην Πάτρα, έτσι, να πούμε δηλαδή λίγο τη διαδρομή σου. Και με ποιες, αν από τους καλλιτέχνους πατρινούς, δηλαδή τον Σπύρο τον Πανταζόπουλο, κάποια άλλα ονόματα, έτσι από εδώ, έχεις συνεργαστεί και ποιους θεωρείς έτσι πολύ καλές φωνές και έχεις και καλή φιλική σχέση. Ναι. Θα το πάμε ανάποδα. Η φιλική σχέση είναι καλή με όλους. Ποτέ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Γιατί... Πιστεύεις ότι υπάρχουν φιλικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο? Ναι. Δηλαδή, καλές φιλικές σχέσεις, ναι, εννοώ, ναι, και πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις. Υπάρχουν. Δεν μιλάμε σχέση, σήμερα δουλεύουμε και είμαστε φίλοι λόγω δουλειάς, λόγω ενός συγκεκριμένου μαγαζιού. Και όταν χαθούμε, ας πούμε, αντιγιά, κατάλαβες τι. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Εγώ προσωπικά έχω. Έτσι. Σε έχουν στηρίξει άτομα από αυτόν τον χώρο? Ναι. Εσένα προσωπικά? Ναι, ναι, με έχουν στηρίξει. Στο κομμάτι της δουλειάς. Θα ήμουν και χάρη να το πω πώς δεν με έχουν στηρίξει. Με έχουν στηρίξει και έχω στηρίξει. Από εκεί και πέρα. Ναι, εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά το 2000, όπως είπαμε. Σε ένα μαγαζί που δεν υπάρχει τώρα, βέβαια. Τα Πευκάκια. Από εκεί και πέρα ήμουν για 8 χρόνια στη Ζαΐρα. Και μετά τα 8 χρόνια πήγα και σε άλλα μαγαζιά. Στα Λαδάδικα. Με άλλους συνεργάτες, όχι με τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Με άλλους συνεργάτες από. Ναι. Στα Λαδάδικα έχω δουλέψει. Μετρόπολης έχεις δουλέψει? Μετρόπολης, το που έχει γίνει και χάραμα νομίζω πέρσι στην... Πέρσι έγινε χάραμα. Ναι, ναι, πέρσι. Στο Μετρόπολης για πολύ λίγες εμφανίσεις πριν 12 χρόνια, ναι, ε? Χρόνια πίσω. Καλά, 12 χρόνια. Στο Μαρκάτο Ινουμέλαδρο έχω δουλέψει. Τώρα βρίσκομαι στο. Γιατί δουλεύω πέρα από τον Κυριακό, είμαι και σε. Ναι, να μας πει, να μας αναφέρει. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να σε δει σε ένα ολοκλήρωμα. Ακριβώς, Παρασκευή βράδυ, λοιπόν. Καλά, Κυριακή, να πούμε και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη σημερινή παρουσία σήμερα εδώ τον κύριο Κυριακό Βέρα. Εγώ τον ευχαριστώ ιδιαίτερα δηλαδή. Γιατί του έχω πει θα πάω, αλλά πρέπει να πάω κάποια στιγμή και να σας δω. Έτσι. Αλλά που αλλού είπαμε. Παρασκευή βράδυ είμαι στο Καραφάκι στο Ρίο. Μάλιστα. Μέσα στο Ρίο, στην πόλη μέσα. Στα μαγαζιά, κάτω από τις γραμμές. Μάλιστα, εκεί. Δεξιά. Σάββατο και για τα 4 τελευταία χρόνια μέσα στο Αίγιο στα Διγελιώτικα, στο Περιγιάλι, και εκεί πολύ όμορφος χώρος. Και Κυριακή μεσημέρι στον... Στο Κυριακό. Μάλιστα, είσαι δηλαδή σε 2-3 εξαναλλακτικές. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ. Πολύ καλά. Καλά, μια χαρά είναι. Τουρμένο των αναλογιών και των δυσκολιών, καλά. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι τέτοιοι χώροι αυτοί συγκεκριμένοι που όταν πάει ο εκάστοτε πελάτης να απολαύσει το φαγητό του και να ακούσει μια μουσική, το χαλαρώνει κιόλας. Καταλαβαίνω. Ίσως το προτιμάει και δεν το λέω για να το πω, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα μπουζούκια, ναι, ας πούμε. Έτσι, ναι. Θα προτιμήσω να πάω στα μπουζούκια. Κατάλαβα. Και δηλαδή δεν είναι δεύτερη επιλογή μου αν θέλω να βγω να πάω, να φάω κτλ. Αλλά είναι ένας άλλος τρόπος διασκέδασης, πιο χαλαρωτικός. Είναι για να χαλαρώσει πιο πολύ. Τα μπουζούκια είναι για. Κατάλαβες τι εννοώ. Τα μπουζούκια είναι να πας και να διασκεδάσεις στο πιο full. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Η χώρη είναι αυτή, για να ξεσηκωθεί. Η χώρη αυτή είναι και για να φας. Ακριβώς. Και για να πας και με την οικογένειά σου. Φυσικά. Και με τους φίλους σου να πιεις ένα κρασί, να ακούσεις δύο τραγούδια που μπορεί να μην ακούσεις τα μπουζούκια. Σωστά, σωστά. Έτσι. Και εσύ το ότι μπορεί να δώσεις και μια παραγγελία, κάτι ας πούμε που έχεις στο μυαλό σε εκείνη τη στιγμή. Αλλά θέλω να πω ότι πλέον και αυτά τα μαγαζιά έχουν γίνει απαιτητικά υπό την έννοια ότι ο άλλος που θα βγει σήμερα θέλει να τα ακούσει όλα. Σωστά, δηλαδή μπορεί φυσικά να μην πάει στα μπουζούκια. Μπορεί να μην πάει στα μπουζούκια να σκεδάσει, αλλά αυτό που θα έκανε στα μπουζούκια να το κάνει σε ένα τέτοιο είδους μαγαζί. Μια μεγάλη ταβέρνα, ας πούμε. Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό και οι απαιτήσεις του κόσμου που έχουν μεγαλώσει δημιουργούν και σε εμάς. Μεγαλύτερη, πώς να σου το πω. Να θέλουμε να δώσουμε περισσότερο πράγμα στον κόσμο. Ακριβώς, ναι. Να γίνεστε όλο και πιο καλύτερα και να έχετε μεγαλύτερη γκάμα, έτσι, τραγουδιών, ας πούμε. Ναι, πλέον τα θέλουν όλα.
Και εμένα μου αρέσει προσωπικά αυτό, έτσι, γιατί όπως σου είπα. Είναι πολύ καλό. Όπως σου είπα, οι συνεργάτες μου με φωνάζουν μονίμως. Mm-hmm. Με βρίζουν. Συνέχεια. Γι' αυτό το πράγμα, αυτό Θα σταματήσεις. Είσαι απαιτητικό. Όχι, θα σταματήσεις. Θα πάθεις τίποτα. Εκεί τραγουδάτε κάθε εβδομάδα τα ίδια κομμάτια ή αλλάζετε και το πρόγραμμα σου? Πώς πάει το πρόγραμμα? Δηλαδή τώρα καρναβάλι έχουμε. Φαντάζομαι το καρναβάλι θα γίνεται ο χαμός εκεί, έτσι. Θα σου πω. Τραγουδάτε, θα πείτε δηλαδή κάποιο καρναβαλικό. Κατάλαβες, ενώ θα το τιμήσετε και αυτό το κομμάτι. Φυσικά και καρναβαλικά και δεκαετία. Κάποιος χορός και... εκεί δεν τα πάμε τον κύριο Κυριακό, γιατί έχω να τον δω καιρό. Mm-hmm. Χορός, κάποιος χορός εκεί θα γίνει. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Mm-hmm. Ακόμα. Δεν ξέρω κάτι. Υποθέτω. Αλλά εσείς την Κυριακή του Καρναβαλιού δουλεύετε mm-hmm. κανονικά, να πούμε, έτσι. Αυτό που ξέρω τώρα, ναι. Μάλιστα. Κυριακή του Καρναβαλιού, το μεσημέρι εννοώ. Βεβαίως, το μεσημέρι. Και καρναβαλικά θα παίξουμε mm-hmm. και δεκαετία θα παίξουμε και blues θα παίξουμε mm-hmm. και ό,τι θέλει ο κόσμος. Mm-hmm. Μάλιστα. Με ρώτησες για τα τραγούδια. Mm-hmm. Προσπαθώ ποτέ να μην παίζω τα ίδια. Να παίζει συνέχεια να. Προσπαθώ να... ποτέ να μην παίζω τα ίδια. Μάλιστα, γιατί καλό αυτό. Θα έθεσα να ακούσει τρεις φορές. Θα κουραστεί. Ναι, ακριβώς. Εγώ για να σε κρατήσω κοντά μου θα πρέπει να σου δώσω και κάτι άλλο. Σωστά. Καταλαβες. Προσπαθώ να κάνω αυτό. Αυτά έχουν τα μπουζούκια. Στα μπουζούκια υπάρχει το πρόγραμμα το σταθερό. Ναι. Μέχρι να αλλάξει μετά από 3-4-5 μήνες το πρόγραμμα. Όχι, σε αυτά τα μαγαζιά που παίζω προσπαθώ κάθε φορά. Αν όχι κάθε φορά, κάθε δεύτερη φορά. Να κάνει αλλαγέ λίγο στο πρόγραμμα, να υπάρχει μια ποικιλία. Αυτό βέβαια είναι και θέμα εμπειρία του. Του μουσικού. Φυσικά. Που, έτσι. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ την έχουμε αυτή τη δυνατότητα mm-hmm. και με τα παιδιά που δουλεύουμε και κάθε φορά παίζουμε διαφορετικά πράγματα που βλέπουμε ότι παίρνουν στον κόσμο. Μάλιστα. Έτσι. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Πολύ ωραία μέχρι τώρα. Θέλω λίγο να μου πεις. Ναι. Μάλιστα. Θέλω λίγο. Για να μου κάνει νόημα ο Άγγελος. Θέλω λίγο να μου πεις. Αν παρακολουθείς εσύ τα talent show που κατά καιρούς προβάλλονται mm-hmm. στην τηλεόραση, όπως και τώρα το Rising Star, X Factor και κάποια άλλα τέτοια show. Και αν σου δινόταν ευκαιρία να συμμετάσχεις σε ένα τέτοιο show, αν θα ήσουν θετικό ως προς αυτά τα show, δηλαδή να πας, να συμμετάσχεις, να αναδειχθείς από εκεί, να προβληθείς, ας πούμε, σε καλλιτέχνης, παύλα μουσικός. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτά, πώς τα θεωρείς και αν πραγματικά πιστεύεις ότι από εκεί πραγματικά βγαίνουν και προβάλλονται καλλιτέχνες. Προβάλλονται, φυσικά και προβάλλονται, γιατί έχει μεγάλη δύναμη τηλεόραση αμέσως, έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα πιστεύεις ότι έχουν διάρκεια οι καλλιτέχνες. Όταν προωθούνται από τέτοια talent show, μουσικά show. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν θα πήγαινα. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί γενικά λειτουργώ πιο ελεύθερα σαν mm-hmm. άνθρωπος mm-hmm. και σαν μουσικός και σαν άνθρωπος. Πιστεύεις ότι είναι κάτι το στημένο? Ναι, θεωρώ ότι. Είναι λίγο στημένα. Δηλαδή, έχει ένα ποσοστό. Στη σήματος, ας πούμε. Ναι. Και μπορεί, ναι. ας πούμε, να το κάνουν τα κανάλια τα εκάστοτε για να έχουν και μεγάλες θεαματικότητες. Το κανάλι τι θέλει να κάνει. Όμως, ένα παιδί που μένει, ξέρω εγώ, σε ένα νησί το οποίο είναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και εκεί να μην υπάρχουν ούτε μπουζούκια ούτε τίποτα για να έχει πολύ ταλέντο το παιδί αυτό, ναι. συγκεκριμένο. Γυναίκα, κορίτσι, δεν ξέρω τι, αγόρι κτλ. Λοιπόν, ένα τέτοιο talent show δεν θα το δώσει την ευκαιρία να το γνωρίσει ο κόσμος. Άμα είναι μια πάρα πολύ καλή φωνή και έχει μέλλον δηλαδή μπροστά του, κατάλαβες τι εννοώ. Από την άποψη της προβολής δεν το συζητάμε. Προβολής μιλάμε, ναι. Δεν το συζητάμε. Γιατί και από εδώ, από την Πάτρα, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κάνει εξαιρετική έτσι πλέον. Φοβερή πορεία. Και πολύ καλή πορεία, φυσικά. Δεν κάνουν όλοι όμως. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι. Εγώ δεν θα πήγαινα προσωπικά. Mm. Σαφέστατα κάνει τεράστια προβολή mm-hmm. στο οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετάσχει. Mm-hmm. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Το μέσα, εντάξει, οκ, okay, τηλεόραση, σε βλέπω, τραγουδά, σε ψηφίζω. Εγώ σε ψηφίζω, αλλά δεν ξέρω. Σωστό. Έτσι. Γιατί ίσως εκεί πέρα μπαίνουν και κάποια άτομα με μέση που λέμε. Έτσι. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτά μην το αναλύσουμε τώρα. Μην πάμε σε αυτή την κουβέντα. Εσύ αρνητικός. Εγώ δεν θα πήγαινα. Μου το λένε και φίλοι. Πήγαινε ρε παιδί μου, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Όχι, δεν θα πήγαινα. Σαν προβολή, ναι, το δέχομαι, αλλά δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινες. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, Παντελή μου. Θέλω να μου πεις λίγο. Στα νέα τα παιδιά που έχουν μια μουσική καλλιτεχνική mm-hmm. κλίση. Θέλω να δώσεις δύο συμβουλές στα νέα τα παιδιά που μπορούν να θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο και πόσο μάλλον τον μπουζούκι, μια και εσύ το εκπροσωπείς πάρα πολύ καλά και είσαι γνώστης. Στα νέα τα παιδιά που ας πούμε τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, τι συμβουλές δίνεις, ας πούμε.
Θα σου... Τι συμβουλές λίγο να μας πεις. Και κάποια παιδιά ακροατές αυτό... μπορεί να μας ακούν τώρα. Θα σου πω αυτό το οποίο μου είχε πει και ο δάσκαλός μου. Ότι αγάπησε αυτό που κάνεις και αν δεις ότι δεν μπορεί να το κάνεις, αγάπησε το λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, το είπαμε και πριν. Αγαπάμε τη μουσική γιατί μας εκφράζει. Όταν καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα, η μουσική, το μπουζούκι, η κιθάρα, το βιολί, το κλαρίνο μας εκφράζει, εκείνη είναι η στιγμή που το αγαπάμε λίγο παραπάνω και οπωσδήποτε θα το μάθουμε. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ένα αυτό λοιπόν, μελέτη και αγάπη σε αυτό που κάνεις. Και δεύτερον, χαμηλά. Μάλιστα. Ταπεινά. Ταπεινά. Ναι. Το αν είναι να φανεί κάποιο. Αυτό είναι ένα θέμα επίσης, έτσι. Δεν θέλω να σου πω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ιδίως σε κάποια παιδιά το παρατηρούμε που ξεκινάνε. Σε, όχι σε χώρους σαν κι αυτούς τους δικούς σας. Σε χώρους τέτοιου ζεστούς έχω παρατηρήσει ότι έχουν πολύ αγάπη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, είναι ο χώρος το κάνει τέτοιο. Είναι η μαγεία διαφορετική του όλου πράγματος. Αλλά σε χώρους που είναι καθαρά μπουζούκια, πρωτοκλασάτα, δευτεροκλασάτα, θέλω να σε πάω. Γενικά σε όλη την Ελλάδα μιλάω, δεν μιλάω μόνο στην Πάτρα. Έχουν μία έπαρση παραπάνω, ιδίως παιδιά που δεν είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Και αυτό είναι ίσως κακό. Ειδικά σε νέα είναι άτομα. Κακό για τους ίδιους. Μπράβο. Είναι κακό για τους ίδιους, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάνε και σε κάποια άλλη δουλειά με τριπλάσιες απαιτήσεις και δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι και βέβαια το πώς, ποιος σε καθοδηγεί. Και ποιος σε κατευθύνει, φυσικά. Έτσι, ποιος σε καθοδηγεί, ποιος σε κατευθύνει. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος παίζουν ρόλο, η οικογένεια επίσης παίζει ρόλο. Η ανατροφή παίζει ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εγώ λοιπόν λέω στα παιδιά. Ακόμα και στους μεγάλους που κάνω μάθημα, ότι αγαπήστε αυτό που κάνετε, αγαπήστε το λίγο παραπάνω και θα σας βγει. Μάλιστα. Εάν δεν το έχετε, θα σας το πω εγώ να μην ταλαιπωρήσετε. Αλλά εγώ έχω τον τρόπο να σας κάνω να το αγαπήσετε παραπάνω. Μάλιστα. Το βασικό κομμάτι. Και δεύτερον, όταν πλέον αρχίζει και γίνεται κάποιος, είτε μουσικός, σωστός, σοβαρός ή τραγουδιστής, προσπάθησε να συνεχίσεις να αγαπάς αυτό που κάνεις με τον πρώτο τρόπο που το έκανες. Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία, λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν, να πάει πολύ καλά το κομμάτι και να σας ακούσει ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι νιώθω ότι υπάρχει αγάπη προς αυτό που κάνεις, δηλαδή και πάθος, ας πούμε. Ακριβώς. Οι άνθρωποι νομίζω με πάθος, κατάλαβες, κάποια στιγμή τους δίνεται δυνατότητα, πίστεψέ με. Είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα συγκυριών. Όλα πιστεύω. Αλλά βέβαια. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα το... αυτό που έχουν μέσα στην ψυχή τους. Ότι θα εκπέμψει έτσι προς τα έξω. Κατάλαβες, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, λοιπόν. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο κομμάτι, θα το ακούσουμε. Και βεβαίως εδώ είμαστε ανοιχτοί. Μπορείς να έρθει. Φυσικά και θα έρθουμε στον Κυριακό να δώσει και κερδίσμα τον κύριο Κυριακό. Η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, www.bbox.gr για τους ακροατές μας. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές μας και στο YouTube όπου τις ανεβάζουμε και τις προωθούμε. Αλλά βεβαίως και μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook και στα social media γενικότερα. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε όλοι μια πολύ καλή, όμορφη εβδομάδα και ένα όμορφο, πολύ όμορφο απόγευμα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.